Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε συνεχώς είτε σε διεθνή είτε σε χώρια μέσα για τον κορονοϊό, συνεχώς εξελίξεις πέρα αυτού του θέματος και καθώς λαμβάνω ε, αρκετά δέματα από την Κίνα είτε για μένα είτε για φίλους μου που έχουν παραγγείλει διάφορα προϊόντα άρχισε λίγο να μου περνάει από το μυαλό ε, η σκέψη για το αν υπάρχει κάποιος κίνδυνο μετάδοση μέσω των δεμάτων που μα έρχονται από την Κίνα. Έτσι λοιπόν, έχοντα τι ε, μου, ε, έκατσα λίγο να ψαχτώ πάνω στο θέμα, ε, έκατσα λίγο να αναζητήσω, να διαβάσω, να δω κάποιε ε, ε, τύπου και αυτό είναι το θέμα το οποίο θα μα ε, απασχολήσει στο σημερινό βίντεο. Αν λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να μολυνθούμε από κάποιο μολυσμένο δέμα που μας ήρθε από την Κίνα. Για αρχή, ο κύριος τρόπος μετάδοσης του κορονοϊού είναι τα σταγονίδια. Τα σταγονίδια τα οποία προέρχονται είτε από τον Βήχα, είτε όταν κάποιο άνθρωπο φτερνίζεται και εμεί εισπνεύσουμε αυτά τα σταγονίδια. Αυτό όμω είναι ο κύριο τρόπο μετάδοση. Υπάρχει η πιθανότητα τα σταγονίδια αυτά να κουμπίσουν σε κάποιο αντικείμενο, ένα άλλο άνθρωπο να κουμπίσει σε αυτή την επιφάνεια, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Αν πλύνει τα χέρια του, δεν θα εισέλθει ο κορνεό στον οργανισμό του και θα είναι καθαρό. Αν όμω βάλει τα χέρια του στο στόμα, σε κάποια ανοιχτή πληγή, πιθανόν αν τρέψει τα μάτια του να μολυνθεί και αυτός από τον ε, κορονοϊό. Φυσικά, ε, άλλος ένας τρόπος είναι η απευθείας κατανάλωση μολυσμένου υλικού, αλλά βέβαια δεν έχουμε όλοι τα γαστρονομικά γούστα της επαρχίας ε, Γιουχάν στην ε, Κίνα. Όσοι δεν έχετε δοκιμάσει σουπα ή ή νυχτερίδα ψητή στα κάρβουνα, πραγματικά δεν ξέρετε τι χάνετε. Μερακλείδηση, κινεζη Πέρα από την πλάκα όμως, αυτοί είναι οι τρόποι μετάδοσης. Και ερχόμαστε τώρα στο δικό μας ε, ζήτημα. Μπορεί να μεταδοθεί ο ιός από ένα δέμα που έρχεται από την Κίνα. Μπορεί κάποιος να δείξει πάνω σε ένα πακέτο να ε, πάει ο ιός στο πακέτο και αυτό κατά τη μεταφορά του να έρθει στην Ελλάδα να το κουμπίσω εγώ και να μολυνθώ. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Καθώς οι κορονοϊοί έχουν σύντομη διάρκεια ζωής πάνω σε επιφάνειες... Η οποία κυμαίνεται τη τάξη των μερικών λεπτών έω ωρών. Ε, Οπότε ένα δέμα το οποίο μα έρχεται από την Κίνα σε 2, 3, 4 εβδομάδε, ακόμα και μία εβδομάδα, έχει σχεδόν μηδαμινό κίνδυνο μετάδοση του ιού. Πρόβλημα πιθανό να υπήρχε αν το δέμα από την Κίνα μα ερχόταν μέσα σε μία-δύο ημέρε. Τότε εκεί πέρα τα πράγματα θα διαφέρανε. Και μάλιστα κάποιε εταιρείε ταχυμεταφορών κάνουν ακριβώς, εφαρμόζουν ακριβώς αυτήν την ε, τακτική. Τι κάνουν λοιπόν, τρενάρουν την μεταφορά των πακέτων, καθυστερούν να παραδώσουν τα δέματα και επίσης απολυμάνουν διπλά τα πακέτα ή τα μέσα μεταφοράς των δεμάτων από την Κίνα. Αυτά λοιπόν παιδιά δεν είναι πράγματα τα οποία σας λέω εγώ. Αυτά τα δήλωσε η δόκτωρ Νάνση Μεσονιέρ, η οποία είναι διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίηση και Αναπνευστικών Παθήσεων των ΙΠΑ σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Και μάλιστα θα σα αφήσω στην περιγραφή του βίντεο ένα link στο οποίο μπορείτε να διαβάσετε, να παρακολουθήσετε μάλλον και εσεί τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Οπότε, με λίγα λόγια, παιδιά, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγο ανησυχία για τα δέματα που μα έρχονται στην Κίνα, καθαρά και λόγω ε, τη μικρή επιβιωσιμότητα του ιού σε επιφάνειες. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να σας πω και κάτι άλλο που διάβασα όμως, είναι ότι γενικά, καθώς είναι νέος ιός, δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες και έρευνες για την αθεκτικότητα του συγκεκριμένου κορονοϊού, αλλά όλα αυτά με βάση τους συγγενείς κορονοϊούς όπως τον κορονοϊό SARS ο οποίος μας είχε απασχολήσει έντονα τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα είχε και αρκετά υψηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με τον νέο κορονοϊό. Οπότε πάντα να κρατάμε και κάποιες επιφυλάξεις και να προσπαθούμε να είμαστε ενήμεροι όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας βοήθησα με το βίντεό μου, να το βρήκατε ενημερωτικό, να καθυσίχασα κάποιου από εσά οι οποίοι είχαν τις ίδιες ανησυχίες που είχα και εγώ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεό μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.